as far as possible. Thank you. Merci. Pour suivre une minute, Monsieur Epitideios. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όλοι έχουμε παρατηρήσει με αποτροπιασμό όλα τα βίντεο με τις συστηματικές καταστροφές των μνημείων τέχνης στις οποίες επιθύνονται οι μαχητές του ISIS στις περιοχές που ελέγχουν προκειμένου να τρομοκρατήσουν όλο τον κόσμο. Πέραν όμως από τις καταστροφές, το ISIS ενεργεί και ως διεθνής αρχαιοκάπηλος, διότι πραγματοποιεί λαθρές ανασκαφές στις περιοχές που υπάρχουν ελληνιστικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά μνημεία και πουλά τις αρχαιότητες που αποκαλύπτει παράνομα στο εξωτερικό. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες δεν είναι απλά μια καταστροφή. Είναι μια πολιτισμική κάθαρση η οποία αποσκοπεί στο να αφαιρέσει από τη μνήμη των λαών τις πολιτισμικές τους καταβολές. Είναι μια πρόκληση προς την πολιτισμένη ανθρωπότητα και κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρέπει να αντιδράσει, να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ και την UNESCO για να προστατεύσει ατομένως των Ισλαμιστών όλα τα μνημεία του πολιτισμού. Είναι αναγκαίο η καταστροφή των μνημείων του πολιτισμού να χαρακτηριστεί ως έγκλημα πολέμου και να προβλεφθεί η νομική προστασία με τη δημιουργία μιας στρατιωτικής δυνάμεως η οποία θα αναπτύσσεται στις περιοχές που υπάρχουν αρχαιότητες για να προστατεύσει την καταστροφή. Monsieur Sfer, pour 1 minute 30. Жертвы самоукличенной исламской державы в Ираку и Сирии со в первой версии людей. ИСИС не каже никакашнего смиления при своих грузодействиях. Обеднем по сожертвы этого скрайнего режима туди штевильные археологические, верские и культурные знаменитости. Краи, ких их ЮНЕСКО разгласил за световную культурную дедовщину.